έψιλον του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και το 11 εδάφιο. Ιώτα έψιλον 11 εδάφιο, σελίδα 921 κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Είπε δε ο Ιησούς, άνθρωπος της είχε δύο ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασεν σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού, και με το λίγα σημέρα συνάξας πάντα, ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθησε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτούς δια να βόσκει χείρους. Και επεθύμη να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από τον ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις σε αυτόν είπεν, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης? Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως έναν των μισθωτών σου». Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενωπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται». Αμήν. Τέλος καλό, όλα καλά. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο που ο Υιός να εκφράσει την απεριόριστη αγάπη του στον πατέρα του, να νιώσει την απεριόριστη αγάπη του πατέρα του προς αυτόν, να σταθεί πιστός δίπλα στον πατέρα του, άγιος, ενδεδειμένος με τη στολή την πρώτη και την καλύτερη, έχοντας στα χέρια του το δακτυλίδιον, τον αραβώνα, το χρίσμα του Πνεύματος του Αγίου και υποδεδειμένος σανδάλια, τα υποδήματα της σωτηρίας, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, πέρασε από μεγάλη ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία τώρα αυτή δεν δημιουργήθηκε επειδή ο αδελφός του ή κάποιοι άλλοι τάραξαν την καρδιά του και πήρε και βρέθηκε εξόριστος στη γη την μακράν, αλλά η ταλαιπωρία του αυτή προήλθε επειδή βρήκε ο διάβολος άνοιγμα στην καρδιά του και γέμισε την καρδιά του με την επιθυμία των άλλων πραγμάτων και με την επιθυμία της γης της μακράν. Αλλά το σημαντικό σημείο είναι ότι όταν πήρε αυτή την απόφαση και πήγε στον πατέρα του και ξεκίνησε το σχέδιό του να το εκτελεί, να το εξελίσει, πήγε στον πατέρα του και του λέει, «Δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και ο πατέρας του δεν τον εμπόδισε. Δεν του είπε, και πάντα ήταν αυτή η απορία μου, γιατί δεν του είπε? Μα γιατί δεν προσπάθησε να τον εμποδίσει από την καταστροφή? Αλλά έτσι είναι το σχέδιο του Θεού, αδερφοί. Γιατί ο Θεός δεν είναι που βλέπει το σήμερα, αλλά γνωρίζει το αύριο και τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
δεν τον εμπόδισε. Δώσ' μου το ανήκον μέρος περιουσίας σου, μου. Και ο πατέρας έξερε πάρα πολύ καλά τι σκοπεύει να κάνει. Και του είπε, πάρ' το παιδί μου. Γιατί, εάν πάρουμε την παραβολή ότι είναι ο πατέρας ο Θεός, τότε δεν τον εμπόδισε, γιατί είχε ένα ωραίο σχέδιο για το μέλλον του παιδιού του, να τον καταστήσει από παιδί του, παιδί άγιο, ευλογημένο και αγαπητό. Δεν τον εμπόδισε. Τον άφησε να κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, όπου θέλει να πάει, όποτε θέλει να πάει. Εάν την παραβολή την πάρουμε σαν μια οικογένεια, ο πατέρας δεν τον εμπόδισε, γιατί εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού Πατρός. Εμπιστεύεται ότι ο Θεός τα πάντα θα τα συνεργήσει προς το αγαθόν. Σε ποιους? Στους αγαπώντας τον Θεό. Ναι, αλλά μπορεί να αγαπάει το Θεό? Θα τον κάνει να το αγαπήσει. Θα τον κάνει να το αγαπήσει. Αδερφοί, σήμερα το μήνυμα είναι πολύ ελπιδοφόρο για τον εαυτό μας, για τους δικούς μας, για όλα. Έχει ωραίο σχέδιο ο Θεός. Θα το εκπληρώσει το σχέδιο του που έχει ο Θεός με μία προϋπόθεση. Προϋπόθεση: να αγαπάμε το Θεό, να αγαπάμε τον Πατέρα. Και αμέσως μετά ξεκίνησε όχι το σχέδιο που απεφάσισαν οι αδελφοί του, όπως ο Ιωσήφ, αλλά το σχέδιο που αποφάσισε η καρδιά του, το οποίο όμως σχέδιο το ξέρει ο Θεός. Έφυγε λοιπόν χαρούμενος, με το ανήκον μέρος της περιουσίας. Τον πρώτο καιρό ζούσε ασώτος και χαιρότανε την εκχύληση της αμαρτίας, αλλά σιγά σιγά η χάρις του Πατέρα, η περιουσία του Πατέρα, το έλεος του Πατέρα άρχιζε να λιγοστεύει. Εδώ να σκεφτούμε, αδερφοί, κάτι που είναι πραγματικά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, συγκλονιστικό. Η αγάπη του Πατέρα όχι δεν λιγόστεψε, αλλά αύξανε για το παιδί του αυτό. Αύξανε. Ήξερε ότι εκ των προτέρων, ότι σε λίγο θα έρθει ο γιος του αναισθημένος. Θα έρθει το απολωλός παιδί του, ευλογημένο, άγιο και ένδοξο. Αγαπούσε όχι μόνο αυτόν που έφευγε, αλλά αγαπούσε περισσότερο αυτόν που θα ερχότανε. Αλληλούια. Ο Θεός μας είναι πανάγαθος, παντοδύναμος, πάνσοφος, μακρόθυμος, ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος. Αλλά σήμερα θαυμάζω το Θεό για το σχεδιασμό που έχει για τη ζωή μας, για τη ζωή του καθενός μας, για τη ζωή της οικογένειάς μας. Γιατί το σχέδιο του Ιωσήφ δεν ήταν για τον Ιωσήφ, ήταν για την οικογένεια του Ιωσήφ. Το σχέδιο του Θεού για τον Υιό που έφευγε δεν ήταν για τον Υιό μόνο, ήταν για την οικογένεια ολόκληρη. Έχει σχέδιο αγαθό ο Θεός για όλη σου την οικογένεια. Ένδοξο, αδελφέ μου και αδελφή μου, και μην στενοχωριέσαι, μην απελπίζεσαι, μην φοβάσαι αν βλέπεις να έρχονται κακά. Πίσω από τα κακά αυτά κρύβεται το δάχτυλο του Θεού. Και το τέλος όλων των κακών αυτών είναι η απόλυτη ευλογία.
εφόσον συνεχίζεις να αγαπάς το Θεό. Αυτό μη χάσουμε, αδέρφοι. Αν το χάσουμε αυτό, τα χάσαμε όλα. Δεν μένει τίποτα πια. Εάν όλες οι κακοπάθειες ή κακουχίες που θα έρχονται στη ζωή μας τις βλέπουμε σαν την πρόθεση του Θεού για μεγάλη ευλογία και μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι στην ελπίδα μας στον Χριστό και στην αγάπη μας στο Θεό, θα δούμε μεγαλεία στη ζωή μας. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Αν όμως η καρδιά μας εξασθενήσει και αρχίζουμε όλα αυτά τα δυσάρεστα που βλέπουμε, ζούμε, ακούμε να βαρύνουν την ψυχή μας και αυτό το βάρος να μας οδηγήσει στην ευκόλωσεν περιπλέκουσα ημάς αμαρτία, τότε θα χάσουμε το τέλος καλό. Τα όλα καλά θα τα χάσουμε όλα. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου για αυτά όλα τα οποία ζεις, βλέπεις, ακούς και σε πληγώνουν. Σήμερα. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η ώρα που πρέπει να δοξάσουμε το Θεό με πίστη, με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι καλές βουλές έχει ο Θεός, καλό έργο εργάζεται ο Θεός για μας. Καλό έργο. Αμήν. Καλό έργο εργάζεται ο Θεός για σένα, αδερφή και αδερφέ, για την οικογένειά σου και δεν ξέρει κανείς και γιατί άλλο περισσότερο. Καλό έργο εργάστηκε ο Θεός για τον Ιωσήφ, για την οικογένειά του και για όλους εμάς, γιατί αν τότε πέθαινε ο Ιακώβ και οι 12 γη του Ιακώβ, σήμερα δεν θα υπήρχε ο χριστιανισμός όπως είναι και σήμερα δεν θα είμαστε εδώ όπως είμαστε. Αλλά το σχέδιο του Θεού θα εκπληρωθεί. Μη φοβού λοιπόν γη, μη φοβάσαι, γιατί ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν κατά την πρόθεσιν αυτού. Γιατί όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε για τη δόξα του. Έλα όμως που υπάρχει ένας άλλος λόγος πολύ ίσως πιο σοβαρός, που λέγει η Γραφή μέσα από το καμίνι της θλίψεως και των δοκιμασιών το χρυσάφι βγαίνει πεντακάθαρο. Αλλά δεν είναι μόνο το ευλογημένο σχέδιο του Θεού για το τέλος, είναι και το ευλογημένο σχέδιο του Θεού για την καθημερινότητά μας ως προς τον καθαρισμό μας, τον αγιασμό μας, την αφιέρωσή μας. Και ο Θεός δεν θα επιτρέψει τίποτα περισσότερο από το απαραίτητο κακό για να δοξαστεί αυτός. Όλα τα άλλα τα οποία θα έρχονται και δεν θα είναι από το Θεό, ο Θεός θα είναι εκεί να τα γκρεμίζει και να σε βοηθάει να προχωράς το δρόμο που αυτός έχει ετοιμάσει. Τώρα ο νεότερος Υιός έφτασε να τα έχει ξοδέψει όλα. Πάει το βιός του πατέρα του, το ανήκον μέρος της περιουσίας. Τελείωσε. Και δεν έφτανε αυτό. Στη γη γίνεται και πείνα όπως στην Αίγυπτο. Ανεργία, πείνα, καταστροφή και αδιέξοδο. Αγωνίζεται όμως, μπας και καταφέρει κάτι. Ψάχνει, βρίσκει που θα δουλέψω. Βρήκε έναν που είχε γουρούνια, του λέει να, θα με προσλάβεις, θα σε προσλάβω. Τι μισθό θα μου δώσεις? Λίγα ξυλοκέρατα να τρως για να μην πεθάνεις. Αυτά δίνει ο κόσμος, ξυλοκέρατα. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος με ξυλοκέρατα όμως.
Και τότε έγινε το θαύμα. Τότε ήρθε η αποκάλυψη, η φανέρωση. Γιατί λέει η Γραφή, ο άνθρωπος έχει πνεύμα, αλλά η έμπνευση δίδεται υπό του παντοδυνάμου. Ξαφνικά στην απόλυτη απελπισία του που πέθαινε από τις πείνας, ήρθε φώτισης Θεού. Όχι γνώμη ανθρώπου, φώτισης Θεού. Ελθόνησε αυτόν, είπε, πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνας. Τι κάνω εδώ και κάθομαι, γιατί δεν γυρίζω πίσω. Αυτή είναι η ωραία έμπνευση του Θεού. Γιατί δεν γυρίζω πίσω. Και η έμπνευση του Ιωσήφ. Ο Θεός με έστειλε εις διατήρηση ζωής. Δεν με πούλησαν τα αδέρφια μου. Ο Θεός με έστειλε, και επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να με στείλει και δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να πάω, αναγκάστηκε ο Θεός να βάλει στην καρδιά των αδελφών μου μίσος για να με πουλήσουν. Ο μόνος τρόπος για να βρεθώ στην Αίγυπτο ήταν να με πουλήσουν τα αδέρφια μου. Ο μόνος τρόπος για να επιστρέψει μόλι του την καρδιά στον πατέρα του ήταν να πεθαίνει υπό της πείνης στην χώρα την μακράν. Και πήρε απόφαση. Το σκέφτηκε ταπεινωμένος από την απόλυτη αποτυχία, δυστυχία, από την πείνα, και είπε, θα σηκωθώ, θα πάγω στον πατέρα μου και θα του πω προς αυτόν, Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάμε με τώρα ως έναν τον μισθωτό σου. Δώσε μου εσύ δουλειά, γιατί χάνουμε από τις πείνεις. Και δεν είναι μόνο ότι το σκέφτηκε, δεν είναι μόνο ότι το πήρε απόφαση, το σημαντικότερο είναι ότι το εξετέλεσε. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Εξετέλεσε το θέλημα του Θεού, καθώς ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα στα παιδιά του και το θέλει και το ενεργεί κατά τη δική του ευδοκία. Και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Και καθώς ανέβαινε και έφτανε στο σπίτι, εκεί είδε από μακριά την αγάπη του πατέρα. Τον περίμενε. Αλληλούια. Ποιος πατέρας θα περίμενε το παιδί του? Κάθε αγαθός πατέρας περιμένει το παιδί του. Πόσο μάλλον ο ουράνιος πατέρας. Και αν θέλουμε να μοιάσουμε στον πατέρα μας τον ουράνιο, να είμαστε κι εμείς αγαθοί πατέρες. Και ο αγαθός πατέρας δεν έχει πίκρα, παράπονο, στενοχώρια, ούτε θυμό, ούτε αγριάδα, ούτε μίσος για το σπλάχνο του, για το παιδί του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Χριστός λέει, μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Τι ωραία είναι να μας δώσει ο Θεός τέτοια αγάπη, τη δική του την αγάπη, και μας τη δίνει. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν είδε από μακριά τον πατέρα του και ήταν έτοιμος να πει, Πάτερ μου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος πλέον να ονομαστώ Υιός σου, κάνε μένα τον μισθωτόν σου, βλέπει τον πατέρα του να τρέχει, να πέφτει στην αγκαλιά του, να τον καταφυλάει, και ενώ αρχίζει να του λέει, Πάτερ ήμαρτον εις στον ουρανό και ενώπιόν σου, δεν τον άφησε να ολοκληρώσει και να πει, κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Τον καταφυλούσε, εκδήλωνε την αγάπη του, και ο γιος έπαψε να μιλάει.
πια απολάμβανε την αγάπη του πατρός του, την αγάπη της επιστροφής του, την αγάπη της Ανάστασής του, την τελειοποίησή του. Ποτέ ο νεότερος Υιός ανέμενε με το ζόρι ή με παρακλήσεις ή με οποιαδήποτε ενέργεια και αν έκανε ο πατέρας, ανέμενε στο σπίτι του πατέρα και δεν πέρναγε από τη γη την μακράν, δεν θα ήταν όπως είναι τώρα που επέστρεψε. Πλήρης στην παρουσία του Θεού, πλήρης στην αγάπη του Θεού. Και πριν μπει μέσα στο σπίτι φωνάζει τους δούλους: πλύντε τον, ξυρίστε τον, στολίστε τον, βάλτε του την πρώτη στολή, βάλτε του το δαχτυλίδι, βάλτε του τα υποδήματα και φέρτε τον μέσα και σφάξτε και τον μόσχον των σιτευτών. Γιατί ο Υιός μου τούτος ήταν νεκρός και αναισθήθη, απολωλός και ευρέθη. Και άρχισαν όλοι να εφραίνονται στο δείπνο που παρέθησε ο πατέρας. Χαρά ο πατέρας, χαρά ο Υιός, χαρά η δούλη, όλοι σε απόλυτη χαρά, ευφροσύνη και ευλογία. Όλοι. Γιατί? Όχι γιατί επέστρεψε ο Υιός, που αυτό είναι, αλλά γιατί εξεπληρώθη το σχέδιο του Πατέρα. Και πώς ξέρουμε ότι ήταν το σχέδιο του Θεού αυτό? Γιατί ποτέ δεν τον εμπόδισε να πάει εκεί που έπρεπε να πάει για να επιστρέψει έτσι ακριβώς και τόσο ευλογημένος όσο επέστρεψε. Ο μόνος τρόπος, αυτός ο νεότερος Υιός που είχε μια καρδιά περιβόλη, να γίνει ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, ήταν να περάσει μέσα από την ταλαιπωρία της αποστασίας και της γης της μακράν. Ο μόνος τρόπος. Γι' αυτό και ο Θεός τον άφησε, αλλά τον περίμενε. Γι' αυτό και ο Θεός τον εμπόδισε. Δεν τον εμπόδισε, αλλά τον περίμενε. Γι' αυτό ο Θεός δεν πήγε να ψάξει να τον βρει, να τον φέρει. Τον περίμενε, γιατί έπρεπε όλο αυτό το έργο της ταλαιπωρίας, της αποστασίας να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι θανάτου, για να έλθει αναστημένος, ευλογημένος και πλήρης από την αγάπη του Πατέρα στην καρδιά του Πατέρα και πλήρης από την αγάπη του Πατέρα στην καρδιά τα δική του. Είναι πολύ καλός ο Θεός. Τα πάντα χρησιμοποιεί κατά το θέλημά του για την απόλυτη ευλογία μας μέσα στη ζωή αυτή. Προϋπόθεσης: μη χάσουμε την αγάπη μας στον Πατέρα. Μη τη χάσουμε. Για κανένα λόγο, για καμία αιτία, μη χάσουμε την αγάπη μας στον Πατέρα. Για οποιαδήποτε απελπισία, απόγνωση. Εγώ αν ήμουν σαν τον πατέρα αυτόν και έβλεπα το γιο μου εκεί κάτω, θα είχα τρελαθεί. Θα σήκωνα ζωντανούς και νεκρούς να πάνε να ψάξουν να τον βρούνε και να μου τον φέρουνε. Αλλά είμαι άνθρωπος ασήμαντος, άθλιος, ουτιδανός. Και ο Θεός θέλει, αλήθεια σας το λέω σήμερα, να μας δώσει το δικό του πνεύμα, τη δική του αγάπη, να μας δώσει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του σοφία, να μας δώσει τη δική του όραση. Και εμείς θέλουμε όμως, αμήν αδερφοί, θέλουμε να μας δώσει. Θέλουμε να μας δώσει να βλέπουμε όπως βλέπει Αυτός, να ενεργούμε όπως ενεργεί Αυτός, να μην ενεργούμε όπως δεν ενεργεί Αυτός.
να περιμένουμε όπως περιμένει αυτός. Όμως όλοι χάρηκαν, όλοι δόξασαν, όλοι εφρανθήκαν, σε όλους εξεπληρώθη το Άγιο Σχέδιο του Θεού, εκτός από τον πρεσβύτερο Υιό που δεν αγαπούσε τον Πατέρα. Και δεν αγαπούσε τον Πατέρα όχι γιατί του έκανε τίποτα, αλλά γιατί δεν μπόρεσε αυτό που θέλει ο Θεός να κάνει σε μας σήμερα, να έχει το πνεύμα του Πατέρα, το χαρακτήρα του Πατέρα, την καρδιά του Πατέρα, την υπομονή του Πατέρα, το έλεος του Πατέρα. Γι' αυτό όταν γύρισε από το έργο που ο Πατέρας του είχε δώσει και άκουσε γλέντια, χορούς, χαρά, ευλογία, ρώτησε ένα δούλο, τι συμβαίνει, δεν ξέρω τίποτα εγώ. Και τίποτα δεν ξέρει ο άνθρωπος που είχε χάσει την αγάπη προς τον Χριστό. Τίποτα δεν μπορεί να καταλάβει. Λέει, γύρισε ο αδελφός ο νεότερος και ο πατέρας, όλοι δούλοι το είπαν αυτό, χάρηκε γιατί απολαμβάνει το γιο του ανεστημένο αν και ήταν νεκρός. Τον απολαμβάνει αν και ήταν απολωλός ζωντανό μπροστά του. Έσφαξε και το μόσχο του στεφτό και εφραίνονται όλοι. Αυτός όχι επειδή δεν αγαπάει τον αδελφό του, επειδή δεν αγαπάει τον πατέρα, θύμωσε με τον πατέρα. Τι είναι αυτά που κάνεις? Για σκέψου, να λες στο Θεό τι είναι αυτά που κάνεις. Επειδή η καρδιά σου δεν είναι αγαθή αλλά είναι πονηρή. Επειδή το μυαλό σου είναι αλαζονικό και η αυτοδικαίωση έχει πλημμυρίσει τη ζωή σου. Τι είναι αυτά που κάνεις? Τον Υιό σου που γύριζε, αυτό θυμάται. Αυτό που ήταν αλήθεια. Αλλά δεν βλέπει αυτό που έκανε ο Θεός τώρα. Βλέπει αυτό που ο πατέρας άφησε να κάνει ο Υιός. Ο αδελφός μου, ο Υιός σου, ο ενότερος, έφαγε όλη την περιουσία σου ζώνα σώτος. Και τώρα εσύ τον δέχεσαι και μάλιστα καλύτερα από μένα. Ενώ ο πατέρας περιμένει και το μεγαλύτερο γιο να τον δεχθεί καλύτερα από τον πατέρα. Να πει, πατέρα, σε ευχαριστώ που δέχτηκες τον αδερφό μου τον νεότερο. Σε ευχαριστώ που τον δέχτηκες. Γιατί ήταν ο αδερφός μου νεκρός και ανέζησε. Απολωλός και ευρέθη. Σε ευχαριστώ που τον δέχτηκες. Ευγνώμων είμαι. Αλλά έχει χάσει ή δεν είχε ποτέ. Ή ο Θεός δεν μπόρεσε, και αυτό είναι το πιο σοβαρό, δεν μπόρεσε ποτέ να γεμίσει την αγάπη, την καρδιά του με τη δική του αγάπη. Ποτέ δεν άφησε ανοιχτή την καρδιά του να γεμίσει ο Θεός, να την γεμίσει ο Θεός με τη δική του την αγάπη. Γιατί? Γιατί ο οφθαλμός του ήταν πονηρός. Έβλεπε πονηρά. Σκεφτόταν πονηρά. Δεν είχε αγαθοσύνη. Και όλο το σώμα του ήταν σκοτεινό. Γιατί σκεφτόταν, έβλεπε και σκεφτόταν πονηρά. Αυτή η αιτία είναι η αιτία όλων των κακών, αδερφοί. Να διεκδικείς. Να θέλεις πιο πολλά. Πλεονεξία, φιλαργυρία, παράβαση, απάτη. Απάτη του πλούτου. Να θέλεις πιο πολλά. Φοβήθηκε μη του πάρει το ανίκον μέρος της περιουσίας του. Ο οφθαλμός του έβλεπε αυτά που έκανε ο νεότερος και όχι αυτά που έκανε ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει από ένα τέτοιο χαρακτήρα.
χαρακτήρα χριστιανού. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο χριστιανός μοιάζει στον πατέρα του. Είναι μακρόθυμος, είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων, είναι αγαθός. Είναι γεμάτος με την αγάπη του πατέρα. Δεν έκανε κακό στο νεότερο. Ο νεότερος πήρε το δρόμο του. Το δρόμο της απόλυτης ευλογίας. Δεν έκανε κακό στον πατέρα. Ο πατέρας ήταν εκεί και είναι εκεί πάντοτε. Δεν έκανε κακό σε κανέναν δούλο. Στο μόνο που έκανε κακό ήταν στον εαυτό του. Μόνο στον εαυτό του. Γιατί δεν μπόρεσε να σκεφτεί όπως σκέφτεται ο πατέρας. Να ενεργήσει όπως ενήργησε ο πατέρας. Δεν άφησε ποτέ την καρδιά του ελεύθερη. Και για να το πω στα δικά μας μέτρα και σταθμά, ποτέ δεν ζήτησε από το Θεό να του χαρίσει το δικό του χαρακτήρα. Εμείς το έχουμε ζητήσει ποτέ, αδερφοί? Είναι η ευκαιρία σήμερα που μας δίνει ο Θεός. Αυτό θέλει ο Θεός από μας σήμερα. Να ζητήσουμε να μας δώσει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του καρδιά, το δικό του πνεύμα, τη δική του αγάπη. Να καταδικάσουμε το δικό μας πνεύμα, τη δική μας καρδιά, τη δική μας αγάπη, τη δική μας λογική και τη δική μας σοφία. Και όχι μόνο να τα καταδικάσουμε, να τα απορρίψουμε, να τα απομακρύνουμε, να τα συχαθούμε και να ζητήσουμε από τον Πατέρα μας με όλη μας την καρδιά. Θεέ μου, δώσ' μου καρδιά κατά την καρδιά Σου. Δώσ' μου το πνεύμα το δικό Σου. Δώσ' μου τις σκέψεις τις δικές Σου, την όραση τη δική Σου, την αγάπη τη δική Σου. Το χαρακτήρα Σου, Θεέ μου. Είναι απαραίτητο, αδελφοί, να έχουμε αυτό το πνεύμα τις έσχατες αυτές οι μέρες, για να έχουμε μεγάλη αγκαλιά, να περιμένουμε και να αγκαλιάσουμε αυτούς που ο Θεός θα διεγείρει να επιστρέψουν. Μη γέννητο κανείς από μας να έχει το τέλος του πρεσβύτερου ιού. Και κανείς μας δεν θα το έχει αν δεν έχουμε την καρδιά του, το πνεύμα του, το χαρακτήρα του, τη λογική του, τις σκέψεις του. Δεν θα σου λείψει τίποτα αν ο Θεός δώσει τα πάντα στον αδελφό σου. Θα δώσει και σε σένα τα πάντα. Αλληλούια. Θέλω σήμερα να ζητήσουμε να μας δώσει το χαρακτήρα του. Αμήν, αδελφοί. Να μας κάνει να μοιάσουμε σε Αυτόν. Τον Θεό του Πατέρα μας, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Τον Πατέρα της δόξης. Να Του μοιάσουμε. Με καρδιά κατά την καρδιά Του, με πνεύμα δικό Του. Με την αγάπη τη δική Του, με την όραση τη δική Του. Με την αγκαλιά τη δική Του. Με την υπομονή τη δική Του. Με τη δόξα τη δική Του. Αμήν. Ας σηκωθούμε, σας παρακαλώ. Να Του το ζητήσουμε αυτό τώρα. Να προσευχηθούμε να μας χαρίσει ο Θεός σε όλους μας. Σε όλους όσους ακούμε σήμερα το Λόγο του Θεού. Να μας χαρίσει αυτόν το χαρακτήρα. Αυτή την καρδιά. Αυτό το πνεύμα. Αυτή τη σκέψη. Αυτή την αγκαλιά. Αυτή την υπομονή. Αυτή την αγάπη. Να το ζητήσουμε, αδερφοί, με όλη μας την καρδιά. Και ο Θεός θα μας το χαρίσει. Στο όνομα του Χριστού θα το ζητήσουμε. Και ο Θεός θα μας το χαρίσει. Και ο αδερφός μας ο Μανώλης σας φέρει μια